Σε μια εξέλιξη φαινομενικά δυσκολονόητη, η Αμερικανική κυβέρνηση απάντησε στην LOR της Ελλάδας για πώληση 4 φρεγατών 3 μήνες μετά την επίσημη απόφαση αγοράς των φρεγατών FDI από τη Γαλλία, με μια εξωφρενική απόλυση της απόψης προσφορά. Η προσφορά για 4 σκάφη παράκτιας άμυνας MMSE και τον εξυγχρονισμό των 4 MECO 200 ήταν φτάνει το αδιανόητο ύψος των 9,4 δις δολαρίων. Θέλουν δηλαδή 6,9 δις δολάρια για τις 4 φρεγάτες που θα γύριζαν το ποινί 30 χρόνια πίσω, δηλαδή 1,73 δις δολάρια έκαστη. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο κόστος εξυγχρονισμού των 2,5 δις δολαρίων που ζητούσαν για τις 4 με 200 ετανή, όταν το ποινί έχει με το ζόρι προϋπολογισμό 200 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα. Σε ανακοίνωση τύπου που δημοσιοποίησε το State Department, ανέφερε πως ενέκρινε τη δυνητική πώληση των 4 φρεγατών και του εξοπλισμού τους αξίας 6,9 δις δολαρίων προτού συμπληρωθούν 3 μήνες από την υπογραφή στο Παρίσι μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα αυτά βέβαια είναι μία φάρσα, πρώτον γιατί το πρόγραμμα έχει τελειώσει, δεύτερον γιατί έδωσαν μία απάντηση γιατί έπρεπε να την δώσουν και τρίτον για να δικαιολογήσουν την απώλεια του προγράμματος, το οποίο πρόγραμμα οι ίδιες είπα το έδωσαν στη Γαλλία για να τις γλυκάνουν την απώλεια του Αυστραλιανού προγράμματος υποβρυχίων των 56 δις ευρώ. Μάλλον το πρόγραμμα είχε και φουσκωμένες παράπλευρες πληρωμές.